Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του ΚΚΕ. Βεβαίως δεν περιμέναμε από τον Υπουργό να τη δεχτεί. Όμως θέλαμε, και το λέμε ειλικρινά, όμως θέλαμε να μαθευτεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ζητάμε απομάκρυση ρηπογόνων βιομηχανικών μονάδων από έκταση 640 στρεμάτων στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτές οι βιομηχανίες ρηπαίνουν με αποδείξεις. Η δυσοσμία στην περιοχή είναι έντονη, κρατάει χρόνια. Φοβούνται οι κάτοικοι να βγουν έξω, να αναπνεύσουν στην κυριολεξία. Στα σχολεία της Δραπετσόνας τα παιδιά ούτε στο προάβλιο δεν τα βγάζουν οι δάσκαλοι, ούτε μάθημα γυμναστικής δεν κάνουν. Οι γειτονιές θυμίζουν θάλαμο αερίων. Κάνουν την κατάσταση αφόρητη στην κυριολεξία και υπάρχουν μαζικά συμπτώματα δύσπνοιας, τσούξιμο στα μάτια και άλλα. Αυτά τα επιβεβαιώνουν επίσημα παραδοτέα υπομνήματα του Δημόκριτου και του Αστεροσκοπίου. Τον Βεζόλιο εκτός ορίων προκαλεί καρκίνο, θιούχες πτυτικές ουσίες που είναι αυξημένες και τις εισπνέουν καθημερινά οι κάτοικοι. Και βεβαίως μέσα από αυτούς τους ελέγχους Δημόκριτου και Αστεροσκοπίου φωτογραφίζονται αυτές οι ρηπογόνες βιομηχανίες και ζητάμε την άμεση μετεγκατάστασή τους. Είναι αναγκαία. Εμείς θα επιμείνουμε. Τώρα, βεβαίως ιδεολογικά έχουμε διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Όμως δεν πάβει να αποδεικνύεται η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος που υπηρετείται όταν δίνεται αυθονία χρημάτων και προνομίων στους μεγαλοεπιχειρηματίες να πουλούν υπηρεσίες ακόμα και στον τομέα της υγείας και ειδικά και για κέντρα αποκατάστασης αμαία. Δηλαδή, οι οικονομικά αδύνατοι δεν μπορούν να φροντίσουν την υγεία τους. Μεγαλύτερη απανθρωπιά δεν υπάρχει. Ενώ αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τέτοιες υποδομές και να είναι τελείως δωρεάν οι υπηρεσίες τους. Άρα είναι και απάνθρωπο και άγριο το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά μόνο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα, για το ελληνικό πολύ καυγάς, ψιλοκαυγάς, είναι να κρύψετε ότι γι' αυτό το φιλέτο ψηφίσατε όλοι παρέα και όχι να μείνει για τις ανάγκες των Δήμων, των αθλητών στον Άγιο Κοσμά. Το δώσατε για βορά σε έναν όμιλο. Ανταγωνίζεστε ποιος θα πρώτο εξυπηρετήσει το μεγάλο επενδυτή. Και τι κρύβεται ακόμα, ότι ο ανεξάρτητος μηχανικός, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία, καλείται να ελέγχει τον εργοδότη του. Δηλαδή μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, καθώς η Λάμδα είναι αυτή που τον προτείνει. Είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους για τον επενδυτή επιβάλλει την εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κόστους για τα έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και ασφάλεια των έργων. Εξάλλου, υπάρχει πολύ μεγάλη πείρα σδίτα αυτοκινητόδρομων που κόστισε ζωές, τα εργατικά ατυχήματα, κακοτεχνίες κλπ. Τελειώνω με τις τροπολογίες. Συμφωνούμε με την τροπολογία που δίνει παράταση για αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Όμως χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ήδη έχουμε καταθέσει μια ερώτηση και τα βάζουμε αναλυτικά. Ψηφίζουμε την παράταση αδειών για λαϊκές αγορές. Για την τροπολογία για το ναυπηγείο Ελευσίνας. Στους Αμερικάνους δίνεται. Απλώς έχει μπει ένας αχυράνθρωπος μπροστά. Αυτό κάνατε κι εσείς και οι προηγούμενοι. Παρόλα αυτά θα πούμε παρόν για έναν μόνο λόγο, για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι γίνονται κάθε φορά μπαλάκι. Καταψηφίζουμε το μίνι νομοσχέδιο με τις 15 τροπολογίες, όπως και αυτή την τροπολογία που ενισχύει τα ιδιωτικά κανάλια και την DGA, και καταψηφίζουμε και τη φωτογραφική τροπολογία του κυρίου Πλεύρη, μόνο το όνομα του Διευθύνοντα Συμβούλου της
Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης λείπει. Μόνο το όνομά του. Τα άλλα είναι φωτογραφικά. Ευχαριστώ.